Είμαστε από την Παρασκευή, είναι δηλώσαν ότι υπάρχει επαόριστο απεργία στο αεροδρόμιο για πρόβλημα συστήματος δουλειάς. Ξεκινήσα σήμερα το πρωί, είναι η ώρα 8 και μέχρι τώρα δεν ανταποκρίθηκε κανένας κυβερνητικό να έρθει να μας ρωτήσει γιατί, τι κάνετε, τι έτσι, ούτε αρχεία δύο. Μόνο στείλαν το τμήμα οδικών μεταφορών να μας επιβλέπει και αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε το σύστημα που δουλεύαμε μέχρι σήμερα θα έρθουν να μας καταγγείλει για το τμήμα οδικών μεταφορών, γιατί είναι διαταγή τους. Εμείς ζητούμε ότι όπως είναι το σύστημα σήμερα με το βιβλίο να ξέρω ότι πάει ο Α, Β, ο Γ, ο Δ με τη σειρά να πάρει ένα μεροκάμα το σπίτι. Το σύστημα που θέλουν τότε είναι να έρθω η ώρα 7 το πρωί, να μπω γραμμήνω ένας πίσω από τον άλλο και ό,τι πέσει πάνω μου να πάω. Το οποίο μπορεί να είναι που η ώρα 7 η ώρα 4 το δίλης και να είμαι στο αυτοκίνητο να περιμένω. Ενώ με το σύστημα το δικό μας που δουλεύουμε μέχρι τώρα, ξέρω τι σειρά έχω στο αεροδρόμιο, ξέρω πότε να κυλήσω γιατί έχω κάποιο δικό μου άνθρωπο, ο καθένας μας έχει κάποιο δικό του, που άμα κοντέψουμε έλα πάνω γιατί είσαι κοντά για να πάει ταξίδι. Και χάνουμε τις ώρες μας να περιμένουμε στο αεροδρόμιο. Τώρα η αρχεία 2 επιμένει, όχι κύριε, θέλω το σύστημα ο κύριος Καράς, θέλω το σύστημα το δικό μου. Να μπει μέσα, να πιάνει νούμερο, να δουλέψει ό,τι παίζει πάνω σου. Χωρίς αστυνόμευση, χωρίς τίποτε. Τούτο είναι το πρόβλημα μας. Σήμερα τώρα είμαστε σε απεργία, σε διαμαρτυρία ειρηνική. Δεν έκανε φασαρίες. Το μόνο που κάναμε, γιατί ούτε η αστυνομία της πόλης ανταποκρίθηκε. Επίαν ορισμένα αυτοίδα γυρών της πόλης με πλακάτ για να κάνω μια διαμαρτυρία και να γυρίσουν πίσω στο αεροδρόμιο. Η απεργία δεν ανταποκριθούν οι αρμόδιοι να συνεχιστεί και η ταλαιπωρία του κόσμου θα μεγαλώσει. Γιατί τώρα είναι ειρηνικά, αύριο δεν θα είναι ειρηνικά. Ακόμα έχουμε διαβεβαιώσεις ότι οι άλλες επαρχίες μπορούν να μας βοηθήσουν. Μπορεί να κλείσουμε δρόμους αύριο μες στη Λευκωσία. Είναι η πρόεδρος της Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και να κλείσουμε εμείς δρόμους. Θα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Ας έρθουν κοντά να μας δώσουν μία εξήγηση. Τίποτα άλλο δεν ζητούν.